τι έχει γίνει με τις μάγισσες οι οποίες γδίνουν κοσμικές Αθηναίες. Πάμε να δούμε τώρα για ποιο λόγο ξέσπασε η Ιωάννα Μαλέσκου για ένα ψευδέστη δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας. Ναι. Σε ακούμε. Βγήκε λοιπόν στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ήταν χήμαρος η Ιωάννα Μαλέσκου. Τι ακριβώς συνέβη τώρα? Υπήρχε ένα ψευδέστη δημοσίευμα το οποίο χρησιμοποιεί το όνομά της για την προώθηση σκευασμάτων που υπόσχονται γρήγορη απώλεια κιλών. Για να ακούσουμε. Γεια σας. Πώς μπορεί να σου χαλάσει Κυριακή? Και όχι μόνο η Κυριακή, η κάθε μέρα. Γιατί το βίντεο αυτό είναι η συνέχεια της ανάρτησης την οποία έκανα εδώ στο Instagram με αφορμή το δημοσίευμα το οποίο έπεσε στην αντίληψή μου, που χρησιμοποιεί το όνομά μου, αναφερόμενο σε μια υποθετική συνέντευξη την οποία ουδέποτε έδωσα, με ένα περιεχόμενο άκρος αναλυθές, ψευδές, σοβαρό και επικίνδυνο, για την απώλεια κιλών, για τον τρόπο με τον οποίο εγώ θεωρητικά έχασα τα κιλά και συμβουλεύω ποιον, τον κόσμο, τον πολύ, να ακολουθεί τα βήματά μου. Σε καμία περίπτωση. Κάποιος ο οποίος με γνωρίζει θα καταλάβει από τα πρώτα κιόλας δίθεν λόγια τα οποία στους διαλόγους, έτσι, τις στιχομηθείες και τις ερωταπαντήσεις εγώ φαίνομαι να απαντώ, θα καταλάβει ότι δεν είμαι εγώ. Δεν με χαρακτηρίζει σε καμία περίπτωση η λογική, η θεωρία και η εφαρμογή της απώλειας κιλών. Η λογική, η θεωρία και η εφαρμογή της απώλειας κιλών με τη χρήση σκευασμάτων γρήγορα, εύκολα, αποτελεσματικά. Αυτά δεν είναι πράγματα στα οποία πιστεύω. Μιλάμε για ένα δημοσίευμα το οποίο περιλαμβάνει ψέματα, χρησιμοποιεί το όνομά μου και μιλάει για θέμα υγείας που πιθανώς να επηρεάσει ή να έχει επηρεάσει ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και θέλουν να χάσουν κιλά και ίσως και μια απέλπιδα προσπάθεια, έτσι, να έχουν δοκιμάσει πολλά πράγματα και οι άνθρωποι αυτοί να πιστέψουν ότι εγώ συμβουλεύω και, μπας περιπτώσει, αποτελώ παράδειγμα προς μίμηση. Όχι. Το άρθρο αυτό είναι παράδειγμα προς αποφυγή τέτοιων νοοτροπιών, τέτοιων θεωριών, τέτοιων πράξεων και τέτοιων ανθρώπων οι οποίοι με δόλο, επικίνδυνα, χρησιμοποιούν το όνομα όχι μόνο το δικό μου, πολλών ακόμα περιπτώσεων. Σίγουρα για μένα είναι η πρώτη φορά που πέφτει στην αντίληψή μου ή βιώνω κάτι ανάλογο. Για να τους πείσουν να ακολουθήσουν, να αγοράσουν πράγματα, να ακολουθήσουν μια άλλη διατροφή, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν είναι απλά ένα δημοσίευμα το οποίο περιλαμβάνει περιεχόμενο που για μένα δεν ισχύει. Άρα, εφόσον δεν με αφορά, δεν με αγγίζει, άρα δεν τοποθετούμε, δεν απαντώ. Γεια σας. Μάλιστα. Αυτά λέει εδώ η Ιωάννα Μαλέσκου. Σε πολύ λίγο θα δούμε λίγο πάλι για την υπόθεση του βίντεο.